Πολλοί οι εργάτες λίγοι. Ένα βιβλίο, ευλογημένη αφετηρία για τη ζωή μας. Ζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη στο τηλέφωνο 210 36 37 011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας 210-41-18-6-2-6-40. Εφήβικος Σταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο σήμερα της εκπομπής. Θα σας κρατήσουμε παρέα πάλι με το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία Ζαχάρου «Ετείτε και δοθήσετε ημίν». Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας, η έκδοση του εν λόγω βιβλίου, που είναι ένα σύνολο από ερωταποκρίσεις σε θέματα προφανώς της πνευματικής ζωής που μας αφορούν όλους μας. Επαναλαμβάνω ότι είναι διάλογοι μέσα στο μοναστήρι με μοναχούς που ρωτούν τον Γέροντα Ζαχαρία για θέματα πνευματικά, αφορούν όμως όλους εμάς τους χριστιανούς που και προσευχή κάνουμε και νηστεία και μελέτη του Ευαγγελίου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Άρα επί της ουσίας δεν έχουμε κάτι διαφορετικό ως προς το στόχο και τον τρόπο της ζωής στα βασικά αιτούμενα με τη μοναχική ζωή, αλλά λόγω του ότι ζούμε μέσα στον κόσμο προφανώς οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, ο στόχος όμως είναι πάντα ο ίδιος. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση. Ταπείνωση, το ήθος του Χριστού. Πώς μπορούμε να μαρτυρούμε την αλήθεια της πίστεώς μας και να βοηθούμε τους νέους να διαλύσουν τη σύγχυση που προκύπτει από τις πολλές καινοφανείς ιδεολογίες, αλλά ταυτόχρονα να μην αποκλίνουμε από το ήθος του Χριστού? Και τα δύο είναι απαραίτητα, και αυτό είναι το έργο των θεολογικών σχολών και της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Ένας τρόπος μαρτυρίας είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται στην Εκκλησία για την ενίσχυση των πιστών κατά την πορεία τους στην ορθή οδό. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η αγιότητα είναι το φως της ζωής και ότι χωρίς το φως αυτό ουδείς όψεται τον Κύριον. Η αγιότητα, να φέρει δηλαδή κάποιος στα μύχια του το Πνεύμα του Θεού, προσδίδει ισχύ και κύρος σε κάθε λόγο μαρτυρίας. Όταν οι Άγιοι Πατέρες ήθελαν να δογματίσουν ή να αποφανθούν για κάποιο θέμα, αγρυπνούσαν ολονυκτής και έπειτα αποφαίνονταν ένα ή δύο λόγους που παραμένουν ιστοδιεινεκές εφόσον ήταν καρπός τέτοιου είδους βιωτής. Προσομιλούσαν για ώρες στο Θεό προκειμένου να εκφέρουν δύο φράσεις, οι οποίες όμως έφεραν τη σφραγίδα της χάριτος που πληροφορούσε τις καρδιές των ακουόντων. Οι άνθρωποι του Θεού ήταν ανέκαθεν τόσο προσεκτικοί στο θέμα της ταπεινώσεως, ώστε η παράδοση της αγιότητας στην Παλαιά Διαθήκη εκφράζεται ως εξής: «Εννέα υπονοήματα εμακάρισα εν καρδία και το δέκατον ερώ επί γλώσσης». Σοφία Σιράχ, 25.7. Η μόνη αυθεντική εξουσία είναι η ταπείνωση. Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ παρουσιάζονται να κυκλώνουν το θρόνο του Θεού, χρησιμοποιώντας τέσσερις πτέρυγες για να καλύπτουν τα πρόσωπα και τα πόδια τους και μόνο δύο πτέρυγες για να πετούν. Έχουν δηλαδή τέσσερις πτέρυγες για να διασφαλίσουν την ταπείνωσή τους, ενθυμούμενα ότι είναι μόνον κτιστά δημιουργήματα. Κατά αυτό τον τρόπο, έχοντας ταπείνωση διπλάσια από τον πόθο τους να δοξάζουν το Θεό, είναι σε θέση να πετούν αδιάκοπα
και να ενούν τον Θεό ασυγήτως. Ακόμη και οι άγγελοι έχουν το πνεύμα και το ήθος του Χριστού. Ο Χριστός ήλθε στη γη και έγινε πάντων διάκονος, και οι άγγελοι του είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Φέρουν το χριστοειδές φρόνημα της διακονίας και της ταπεινώσεως. Πώς δοξάστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος και αναδείχθηκε μείζον εν γεννητής γυναικών? Μέσω της αρετής του, τοποθετώντας τον εαυτό του τόσο χαμηλά, ώστε να νομίζει ότι είναι ανάξιος ακόμη και να εγγύσει τα υποδήματα του Κυρίου. Ο Χριστός όμως τον μεγάλυνε. Η Παναγία Παρθένος, θεωρώντας τον εαυτό της ανάξιο, ζητούσε να γίνει απλώς η θεραπενίδα της γυναίκας που θα γεννούσε τον Εμμανουήλ, και έγινε η ίδια η μητέρα του. Είναι ζήτημα ταπεινώσεως. Οι άγγελοι και οι άγιοι είναι φορείς του ήθους του Κυρίου, το οποίο μας φανερώθηκε κατεξοχήν στο πρόσωπό του, αλλά είχε ήδη αναγγελθεί στο όραμα του προφήτη Ισαΐα. Είναι εκπληκτικό πόσο αληθινή είναι όλη η γραφή, και αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι καθόλου το μήκος της διαπνέεται από το ίδιο φρόνημα, το νουν Χριστού. Από την αρχή ως το τέλος, ο νους των γραφών είναι αναλύωτος. Υπάρχει τέτοια αρμονία, ενότητα και συνέπεια, ώστε ο ένας λόγος επαληθεύει τον άλλον. Ο καλύτερος τρόπος ερμηνείας της γραφής είναι η εξήγηση ενός χωρίου βάσει κάποιου άλλου. Αλλά βεβαίως, για να γίνει αυτό χρειάζεται εσωτερικός φωτισμός. Όσον αφορά εμάς, αρκεί να μελετούμε το φωτισμένο λόγο των πατέρων μας. Ο νους των γραφών επαναλαμβάνεται στους Αγίους. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ημείς δε νουν Χριστού έχομεν», δηλαδή το νου που μετέδωσε ο Κύριος στους μαθητές του, νουν του συνιένετας γραφάς. Επίσης, τα αποφθέγματα του γεροντικού σκοπό έχουν να κατοχυρώσουν και να διδάξουν την ταπείνωση. Ένας νέος μοναχός είπε στον Μέγα Αβά Σισόη: «Αβά, νομίζω ότι απέκτησα την αδιάλειπτη προσευχή». Και ο Άγιος Γέροντας αποκρίθηκε: «Και νομίζεις ότι αυτό είναι μεγάλο πράγμα? Μέγα είναι να θεωρείς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους και να τον βάζεις κάτω από κάθε κτίσμα». Προφανώς το χάρισμα που έλαβε ο υποτακτικός αυτός ήταν μεγάλο. Ωστόσο ο Αβάς αμέσως του υπέδειξε κάτι μεγαλύτερο, το ήθος του Χριστού. Ο Κύριος κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης και έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους, προκειμένου να ανεβάσει όλους στον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει το φρόνημα του Χριστού όταν ο νους του εμπνεόμενος αρπάζεται και αποκαλύπτει ότι για αυτόν ο θάνατος του Χριστού είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο και εξαισιότερο θαύμα από την Ανάστασή του, η οποία ήταν φυσική εφόσον ο Κύριος ήταν Θεός. Το μεγαλειωδέστερο θαύμα είναι η άκρα ταπείνωση του Κυρίου, δυνάμη της οποίας μας έσωσε. Thank you.
Ποιο είναι το ήθος του Χριστού? Το ήθος του αμόμου και ασπίλου αμνού που πρετανεύει σε όλη τη φρικτή οικονομία της επίγειας παρουσίας του Χριστού δεν ήταν τελείως άγνωστο. Οι προφήτες είχαν ήδη κάνει λόγο γι' αυτό. Μάλιστα, ο μεγαλοφωνότατος των προφητών, ο Ισαΐας, το περιγράφει με θαυμαστό τρόπο, μιλώντας για τον Χριστό ως πρόβα των αγόμενων επισφαγήν. Ο Απόστολος Πέτρος το παρουσιάζει με τον προσωπικό του τρόπο, λέγοντας ότι ο Χριστός, λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη, πάσχων ουκ υπήλη, παραδίδου δε το κρίνοντι δικαίως. Το ήθος του Χριστού και η δικαιοσύνη του εκφράστηκαν στο λόγο που έκραξε στο Σταυρό. «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας ητυπιούσιν». Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει το ήθος αυτό με το «ιδιάζον σε αυτόν ύφος». «Ο Γαλάτε, Ιησούς Χριστός προεγράφει εν ημίνε σταυρωμένος». Και σε άλλο σημείο λέγει στους Κορινθίους «ουγαρέκρινα του ιδένετη εν ημίν ημί Ιησούν Χριστόν και του των εσταυρωμένων». Ο Απόστολος ήθελε να γνωρίσουν οι μαθητές του μόνο την άκρα ταπείνωση του Χριστού, το ήθος του εσταυρωμένου Κυρίου. Η οδός του Θεού είναι ταπεινή. Ο Κύριος τη βάθησε μέχρι τέλους και την καθάρισε από το θάνατο. Πρωτήτερα, η οδός ήταν κλειστή και αυτός τη διάνοιξε. Πρωτήτερα, ήταν στενή και τεθλιμένη και αυτός την ενέπλησε με τη χάρη και την αρρωγό δύναμή του, ώστε να μπορούμε να επακολουθήσουμε τη σύγχνεση εκείνου. Εξετάζοντας τις εντολές του Χριστού, διαπιστώνουμε ότι όλες εμφορούνται από το ταπεινό αυτό ήθος. «Το θέλω ντύσει, κριθύνε και τον χιτώνα σου λαβίν, άφες αυτό και το ημάτιον, και ως τη σε αγκαρεύσει μίλιον εν», είπαγε με ταυτού δύο. Σε οτιδήποτε διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, διακρίνουμε την ανεστραμμένη πυραμίδα. Αν δεν συλλάβουμε το φρόνημα και το ήθος του Ευαγγελίου, θα παραμείνουμε λαός απαίδευτος. Πρέπει να μοιηθούμε στο κρίμα της παιδείας του Θεού, το οποίο φανερώθηκε τέλεια στο πρόσωπο του Υιού του. Αυτό αποτελεί την πεμπτουσία του Ευαγγελίου. Κατ' ουσίαν, το Ευαγγέλιο συνιστά επανάσταση άνευ όπλων. Ποια είναι η σημασία του ήθους του Χριστού για τη ζωή μας? Εάν έχουμε ενώπιόν μας αυτό το ήθος, θα παραμείνουμε ασάλευτοι στη ζωή μας. «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, και εκ δεξιών μου εστί να μη σαλευθώ». Λέγοντας ο Απόστολος, κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησούν Χριστόν, μας παροτρύνει να κατανοήσουμε το ήθος του. Από τότε που μεσολάβησε η αμαρτία, έχουμε μολυνθεί από τη φιλαυτία και την αυτοδικαίωση. Η ιδιοτέλεια δεν μας επιτρέπει να πορευθούμε στην οδό της δικαιοσύνης. Εν τούτης, ο Κύριος μας ελευθέρωσε, δίδοντάς μας το υπόδειγμα και εφοδιάζοντάς μας με τα μέσα να το μιμηθούμε. Αναμένει από εμάς να ακολουθήσουμε το υπόδειγμα της ταπεινώσεώς του. Όταν εκουσίως δεχθούμε την κλίση του Κυρίου, να μαθητεύσουμε στην ταπείνωσή του, μας μεταδίδει τη χαρισματική έλξη του Σταυρού του, ώστε με καρδιά πεπλατισμένη να μπορούμε να δράμουμε την οδόν των εντολών αυτού και να ανέβρουμε το περισσόν της ζωής του. Ο Κύριος είπε «Υπόδειγμα δέδωκα ημίν», τη στιγμή που έπλαινε τους πόδας των μαθητών του, λίγο πριν παραδώσει αφενός την καινή εντολή της αγάπης και αφετέρου την εντολή του τοποιείται εις την εμήν ανάμνησιν, την εντολή της λειτουργίας. Δεν πρόσταξε να ακολουθήσουμε το υπόδειγμά του όταν επιτελούσε σημεία και τέρατα, αλλά να μιμηθούμε το ήθος εκείνο που νίκησε το θάνατο, το ήθος που συνιστά νίκη, μένουσαν εις τον αιώνα. Αυτή η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Είναι άκρα σημασίας για εμάς τους μοναχούς να μαθητεύσουμε σε αυτό το ήθος, διότι ο Θεός μας περιποιείται με ιδιαίτερο τρόπο. Μας ρίχνει στην παλέστρα, μας εγκαθιστά στον οίκο του, στις αυλές του και θέτει ενώπιον μας ασκητικά αγωνίσματα προκειμένου να μας μεταδώσει όλα όσα έχει. Μας παρέχει ένα πλαίσιο ζωής, ένα φυτώριο, ένα φρούριο, ένα κάστρο, το μοναστήρι, ώστε να κατορθώσουμε εκείνο που ο ίδιος πέτυχε με τον άθλο της κενώσεως και της εις τέλος ταπεινώσεώς του.
Εντέλεται να σφαγιάσουμε τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας με τρόπο ασφαλή, υπακούοντας σε κάποιον που δεν μας επιβουλεύεται, αλλά αντιθέτως που προσεύχεται και μεριμνά για εμάς. Τόση ασφάλεια. Ας κάνουμε υπακοή στο γέροντα και στους αδελφούς μας, που δεν μας ζητούν να φτάσουμε στο σωματικό θάνατο, αν και μακάρι να μας αξίωνε ο Θεός να δεχθούμε και τη χάρη του μαρτυρίου. Μας ζητούν μόνο να σφαγιάσουμε τη φιλαυτία και το θέλημά μας. Η παράδοση στην οδό που θέσπισαν οι πατέρες και στην οποία πορεύθηκαν νέφοι μαρτύρων είναι θέμα πίστεως. Προβλέποντας ότι με την πάροδο του καιρού η ανομία θα αυξάνει, το Άγιο Πνεύμα προλέγει: «Ο ρυπαρός ρυπαρευτεί το αίτη και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη». Όσο δηλαδή κοντεύουμε στο τέλος, τόσο πιο οξία θα γίνεται η πόλωση ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού και τους ανθρώπους του κόσμου τούτου. Γι' αυτό πρέπει να μαθητεύσουμε στο πανσθενέστατο ήθος του Χριστού. Τότε ο ίδιος ο Θεός θα αποβεί ο υπερασπιστής μας και θρίξει εκ της κεφαλής ημών ουμή απόλυτε. Ενδέχεται να υποστούμε ζημία όσον αφορά τη φθαρτή ζωή μας, αλλά ουδόλως θα ζημιωθούμε στο πλήρωμα της σωτηρίας μας. Μας βοηθά να αφομοιώσουμε το ήθος του Χριστού στη ζωή μας. Αν είμαστε διαφανείς και ειλικρινείς στην υπακοή, οπωσδήποτε θα μοιηθούμε στο ήθος του Χριστού. Μοναχισμός σημαίνει να θανατώσουμε το εγώ μας, να σφαγιάσουμε το διεφθαρμένο θέλημά μας, προκειμένου να προσλάβουμε έτερο θέλημα, πλήρως και ελευθέρως συμμορφωμένο στο θέλημα του Θεού. Η υπακοή ενέχει το ήθος του Χριστού, ο οποίος έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου για να μας σώσει. Κατά τη σύλληψή του ο Χριστός δεν κάλεσε λεγεώνες αγγέλων να τον υπερασπιστούν. Είχε θέσει παντελώς την πεποίθησή του στον Πατέρα. Στη Γεστημανή δεν εξέτασε αν οι σταυρωτές του ήταν Ρωμαίοι στρατιώτες ή Ιουδαίοι ληστές, αλλά έλεγε: «Το ποτήριον ο δε δοκέμει ο πατήρ, ουμή πει ο αυτό». Όπως αργότερα στο Σταυρό, το ίδιο και στη Γεστημανή, ο Χριστός συνομιλούσε με τον Ουράνιο Πατέρα και δέχθηκε τα πάντα ως προερχόμενα από τα χέρια του. Αυτό ήταν το ήθος του Χριστού. Δεχόταν τα πάντα ως από τα χέρια του Πατρός με πλήρη εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του. Από τη στιγμή που αρχίζουμε την προσπάθεια να υπερασπιστούμε ή να δικαιώσουμε τον εαυτό μας με ανθρώπινα μέσα, είτε στηριζόμενοι στη λογική και στη φυσική μας δύναμη, είτε χρησιμοποιώντας φίλους, στρατιώτες, αστυνομία, πάβουμε να συντονιζόμαστε με το ήθος του Χριστού. Ο Άγιος Σοφρόνιος έλεγε ότι η Θεία Δικαιοσύνη πάνω στη γη είναι προσιλωμένη σε σταυρό. Ο Χριστός δεν θα ήταν ο ίδιος αν είχε καλέσει λεγεώνες αγγέλων να τον υπερασπιστούν ή αν είχε υπακούσει στους Εβραίους που τον προκαλούσαν, ή όσοι του Θεού κατάβηθην είναι από το σταυρού και πιστεύσομεν επισή. Αν το είχε κάνει, το σωτήριον του δεν θα είχε φτάσει σε εμάς, ούτε θα του είχε δοθεί ως σε άνθρωπο η δόξα που είχε ως Θεός. Ο Χριστός διατράνωσε ότι ακολουθώντας το ήθος της ταπεινώσεως και της αυτοεξουθενώσεως, κληρονομούμε υπερεκπερισσού ον ανθρωπίνος νοούμεθα, διότι ο Θεός ευδοκεί να μας δώσει παραπάνω από ό,τι διανοείται ο νους μας ή μπορεί να συλλάβει η φαντασία μας. Όπου ενεργεί η χάρη του Θεού, η φαντασία αχριστεύεται. Ο Άγιος Σοφρόνιος εξηγεί ότι η φαντασία περιορίζεται πάντοτε στα όρια του κτιστού κόσμου, ενώ η χάρη είναι άφατη, άκτιστη, αχώρητη. Το ήθος του Χριστού εμφανίζεται ως αδυναμία, ενώ στην πραγματικότητα οδηγεί σε έτερο κόσμο, ανεκδίηγητο, όπως διαπιστώνουμε από τη ζωή του Κυρίου και τους βίους των μιμημάτων του. Θαυμάζω όλες τις χωρίες των Αγίων.
Περισσότερο όμως με συγκινούν οι όσοι και ιδιαιτέρως οι ησυχαστές, εκείνοι που κατόρθωσαν τον άθλο για 50, 60 και ακόμη περισσότερα χρόνια να βαστάσουν κάμινο στα στήθη τους. Δέος προκαλεί το μαρτύριο, αλλά προσωπικά, συγχωρήστε μου την έκφραση, θέλγομαι περισσότερο από την ησυχαστική βιωτή. Πρόκειται για κάμινο ταπεινώσεως, και να φέρει το πυρ της καμίνου αυτή στην καρδιά συνιστά αδιάκοπο μαρτύριο, όπως μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Καθημέραν αποθνίσκω». Το ήθος του Χριστού υπερβαίνει την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Στις διηγήσεις βίων των Αγίων Μαρτύρων συναντούμε περιπτώσεις κάποιων που υπέστησαν μεν το μαρτύριο. Ωστόσο, δεν τους αναγνώρισε η Εκκλησία και δεν αγιοκατατάχθηκαν επίσημα, διότι πριν το μαρτύριο έπραξαν κάτι που μπορούσε να τιμωρηθεί με τους νόμους του κράτους. Ήβρισαν τους θεούς ή τα είδωλα εκείνων που τους οδηγούσαν στο μαρτύριο. Η πράξη τους αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη αντίληψη και αντανακλά μάλλον το γήινο φρόνημα, όχι το φρόνημα του αμνού του Θεού που επισφαγή νύχθη εναντίον του κύροντος αυτών άφωνος. Ο φορέας του ήθους του Χριστού δεν διαπράττει τίποτε που θα μπορούσε να τιμωρηθεί σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, διότι η Θεία Δικαιοσύνη απείρως την υπερβαίνει. Αν θέλουμε να γίνουμε Χριστού αφομοίωμα, όπως αναφέρεται στον κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, οφείλουμε να ασπαστούμε τη Θεία Δικαιοσύνη στη ζωή μας. Το ήθος του Χριστού ευρίσκεται εκεί, όπου υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Θεία Δικαιοσύνη και απουσιάζει οποιαδήποτε διάθεση ασκήσεως ή αναμίξεως της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Όταν ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ήταν εχμάλωτος, ένα στρατιώτης έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό του και τον ρώτησε: «Πιστεύεις ακόμη στο Χριστό?» Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Δυστυχώς όχι επαρκώς». Ο στρατιώτης άστησε, απομάκρυνε το μαχαίρι και έπεσε σε αμήχανη σιωπή. Ο Άγιος Νικόλαος εκείνη τη στιγμή εξέφρασε και την ταπείνωση αλλά και τον καθορισμό του, ωστόσο με πολύ σεμνό τρόπο. Όταν μας επιτίθενται, μας συκοφαντούν ή μας κατηγορούν, δεν θα έπρεπε καν να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας με τη σκέψη ότι είμαστε αθώοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις το καλύτερο είναι να αφαιθούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, όχι με τη συνείδηση ότι διωκόμαστε, αλλά ότι απλώς λαμβάνουμε τη δίκαιη μισθαποδοσία για τις αμαρτίες και τα πάθη μας. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν υπερερώμαστε και δεν χάνουμε τη χάρη. Χρειαζόμαστε τεράστιο μέτρο χάριτος για να υποστούμε και να αντέξουμε το μαρτύριο, και η χάρη αυτή δίδεται όταν ταπεινωθούμε, θεωρώντας τον εαυτό μας πάντι ανάξιο να πάσχει για το Χριστό. Σύμφωνα με τον Άγιο Σοφρόνιο, αν ο νους μας είναι βυθισμένος στη σφαίρα αιωνίων πραγματικοτήτων, η συνείδηση ότι πάσχουμε θα υποχωρήσει και θα πάψουμε να θεωρούμε ως τραγικό το χαρακτήρα της ζωής μας. «Βλέπουμε», λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, «ότι στο Θεό δεν υπάρχει τραγωδία. Η τραγωδία υπάρχει μόνο στα πεπρωμένα των ανθρώπων, το ιδεώδες των οποίων δεν ξεπέρασε τα γήινα όρια. Ο Χριστός δεν είναι καθόλου τραγικός τύπος. Ξένο επίσης είναι το στοιχείο αυτό στα κοσμοσωτήρια πάθη του. Επίσης και ο χριστιανός που έλαβε τη δωρεά της αγάπης του Χριστού, παρόλο που έχει συνείδηση ότι το πλήρωμά της δεν έχει επιτευχθεί, αποφεύγει την τραγωδία του παγκαταλυτικού θανάτου. Το μόνο που θα παραμείνει είναι το ταπεινό ήθος του Χριστού. Πριν τη μεταστροφή του, ο Απόστολος Παύλος φύλασε τα ημάτια εκείνων που λιθοβολούσαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Η προσευχή του αρχιδιακόνου για τους φωνείς του, εμφορούμενη από το χριστοειδές ήθος, πρέπει να έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του Αποστόλου και να τον προετοίμασε να δεχτεί την κλίση του Θεού. Ο εκατόνταρχος επίσης μεταποιήθηκε στο άκουσμα των λόγων της προσευχής του Κυρίου υπέρ των εχθρών του επάνω στο Σταυρό.
πατεράφες αυτής, Ουγγαρίδας η τυπιούση, λόγων που συνοψίζουν τη χαρισματική έλξη του Σταυρού. Τίποτε όμως δεν μπορεί να εξαναγκάσει το ανθρώπινο θέλημα. Και μολονότι ο Χριστός πρόσφερε την προσευχή του για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, οι λόγοι του εκείνη τη στιγμή ενήργησαν στις καρδιές λίγων. Μολατά αυτά τώρα, μετά την πάροδο 20 αιώνων υπό το φως αυτών των λόγων, κρίνουμε με φόβο τον εαυτό μας και αγωνιζόμαστε να συμμορφώσουμε τη ζωή μας σύμφωνα προς αυτούς. Αντιστείνε το πονηρό. Μπορεί ένας χριστιανός να διαμαρτυρηθεί για αλλαγές που αντιτίθενται στην πίστη του? Το ήθος του Χριστού υπερβαίνει τις δυνάμεις μας. Δεν εφαρμόζουμε στη ζωή μας το Ευαγγέλιο στις αυθεντικές του διαστάσεις, αλλά μάλλον στο επίπεδο της ηθικής. Ως εκ τούτου δεν αντιλαμβανόμαστε την δύναμη ζωής ακαταλήτου που εμπερικλείεται στα λόγια του Χριστού. Αγνοούμε ότι πρόκειται για ρήματα ζωής αιωνίου. Ενδέχεται η Εκκλησία να ευλογήσει κατ' οικονομίαν κάποια επανάσταση ή κάποιον αμυντικό πόλεμο και μόνον αν κατά αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ενότητα του λαού. Ωστόσο αυτό δεν συνιστά την τελειότητα. Η τελειότητα μας φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος ως πρόβατον επισφαγήν ηχθεί. Όταν ο Χριστός εκδίωξε τους εμπόρους από τον ναό του Θεού, ούτε έβλαψε κάποιον, ούτε πολύ περισσότερο αφαίρεσε τη ζωή κανενός. Επρόκειτο για προφητική αναλαμπή, εκείνο που μέλει να συμβεί μεταδυνάμεως στην πληρότητά του στα τέλη των αιώνων. Ο Χριστός έπρεπε να φανερώσει την εξουσία του πριν το πάθος, όπως είχε αναγγείλει στους μαθητές του, ότι το πάθος και ο σταυρός του ήταν εκούσια, ώστε να μην χάσουν την πίστη τους όταν θα τον έβλεπαν σταυρούμενο. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση προδήλωσε την εξουσία του, ώστε να καταστήσει πασιφανές ότι αυτός είναι επίσης ο κριτής του ναού του Θεού. Μεγαλειώδες για εμάς είναι μόνον να παραμείνουμε αναμάρτητοι. Όπως διακηρύσει ο Απόστολος, αν κατορθώσουμε να εξοικήσουμε την αμαρτία από μέσα μας, δεν φοβόμαστε πλέον ούτε ζωή, ούτε θάνατο, ούτε φίλους, ούτε εχθρούς, διότι όπου βασιλεύει η αναμαρτησία, ο άρχον του κόσμου τούτου έχει εκβληθεί έξω και έχει υπερνικηθεί ο θάνατος, τον οποίο αυτός εισήγαγε στη ζωή μας. Όσο περικόπτουμε την αμαρτία και εργαζόμαστε αγιοσύνη, τότε γινόμαστε του θανάτου εκτός. Ο Άγιος Σοφρόνιος λέει ότι το κακό νικάται στην καρδιά του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό? Όταν στην καθημερινή μας ζωή συναντούμε το κακό κατά πρόσωπα, θα έπρεπε να μην το αντιμετωπίσουμε εξωτερικά, αλλά να το εκλάβουμε ως το κακό που ενικεί μέσα μας και να μετανοήσουμε γι' αυτό? Ο καθένας κατά τη δύναμή του. Ένας τρόπος εκπληρώσεως της εντολής του Κυρίου «Μη αντιστείνε το πονηρό όλος» δίδεται με την εικόνα που χρησιμοποιεί ο Αβάς Δωρόθεος, ο οποίος λέγει «Όταν έρχεται ένα μεγάλο κύμα, οι έμπειροι κολυμβητές δεν κολυμβούν ενάντια σε αυτό, βουτούν κάτω από το κύμα και βγαίνουν πίσω από αυτό αυλαβείς. Αν δηλαδή, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το κακό, ταπεινωθούμε και πάμε προς τα κάτω, θα παραμείνουμε ασυνείς και το κακό θα εξαφανιστεί». Ενίοτε τα γεγονότα και οι εξελίξεις στον κόσμο εναντιώνονται στο χριστιανικό ήθος και οι πιστοί αισθάνονται απειλή. Θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να προβάλλουν αντίσταση στις εξελίξεις? Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος εξελίσσεται με ανησυχητικό τρόπο και ηλικιώδη ταχύτητα. Ωστόσο αυτό δεν συνιστά λόγο να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση στο ανθρώπινο επίπεδο. Εάν αντιδράσουμε προβάλλοντας αντίσταση στο κακό με τα μέσα και τα πρότυπα του κόσμου τούτου, τα οποία είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού, θα χάσουμε ακόμη και τη λίγη χάρη που έχουμε.
δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζουν τα δήθεν θαυμαστά πρότυπα του κόσμου, ούτε οι δελεαστικές ιδεολογίες και θεωρίες του. Σε εμάς έχει δοθεί η αυθεντική θεωρία. Η οδός είναι πεπατημένη και η νίκη δεδομένη, ανυπέρβλητο γεγονός. Ο Αγίος Σοφρονίος παρατηρεί. Η ανθρωπότητα νοσεί ανίατα. Το κακό δεν πάβει να αυξάνει, να εισχωρεί συνεχώς βαθύτερα στις καρδιές των ανθρώπων. Η νίκη όμως αναπόφευκτα θα έλθει, αλλά όχι στο ορατό επίπεδο της ιστορίας της γης. Η νίκη είναι ήδη ανυπέρβλητο γεγονός. «Εγώ νενίκηκα των κόσμων», είπε ο Κύριος. Στη σύγχρονη εποχή χάσαμε την τέλεια θεωρία που θέλησε να μας φανερώσει ο Θεός με το υπόδειγμά Του. Ο Χριστός με το πάθος Του ποθούσε να προβάλλει ενώπιόν μας κενή θεωρία και κενή ζωή. Δυστυχώς όμως είμαστε σφόδρα χωικοί και αδυνατούμε να εγκαρτερήσουμε σε αυτήν. Ο Αγίος Σοφρόνιος επισημαίνει ότι η αληθινή νίκη επί του κακού σημειώνεται στην καρδιά του ανθρώπου και όχι στους δρόμους του κόσμου τούτου. Ακόμη και αν πρόκειται για παθητική αντίσταση, όπως για παράδειγμα του Γκάντι στην Ινδία. Όλη η δύναμη της αντιστάσεως στο κοσμικό κακό συγκεντρώνεται στη βαθία καρδία του χριστιανού, ενώ εξωτερικά σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου «Ουκ ανθίσταται το πονηρό». Άγιος Σοφρόνιος οψώμεθα τον Θεόν καθώς εστί. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Η αληθινή νίκη είναι ακατόρθωτη έξω από τη βαθιά καρδιά, διότι αυτή είναι το δοχείο όπου θα σκηνώσει ο καρπός της θυσίας του Κυρίου. Θα συναχθούν οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Πώς είναι δυνατόν να ευελπιστούμε σε νίκη πολεμώντας το κακό στους δρόμους του κόσμου? Η αληθινή νίκη στη μέλουσα ζωή προϋποθέτει ήττα στην παρούσα. Οι μεγάλοι ασκητές της ερήμου, που θα ήταν σαν θεοί πάνω στη γη, γνώρισαν την αλήθεια αυτή και την ακολουθούσαν απαρέγκλιτα. Ο Άγιος Σοφρόνιος αναφέρει ότι πάλευε με το Θεό, αλλά πάντοτε αισθανόταν χαρά για την ήττα του. Η αληθινή νίκη κερδίζεται ακολουθώντας τα ίχνη του αμνού του Θεού, ο οποίος ως πρόβατον επισφαγή νύχθη. Αυτή είναι η πραγματική νίκη, η νικήσασα των κόσμων, την οποία εορτάζουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ξεκινούμε την προσκομιδή ακριβώς με τους παραπάνω λόγους του προφήτη Ισαΐα. Κατά αυτόν τον τρόπο, από τις απαρχές της Θείας Ιερουργίας, προβάλλεται ενώπιόν μας η θεωρία και ο στόχος, εκείνο που οφείλουμε να εξητούμε, η ουσία της αληθινής νίκης. Υπάρχει επομένως κάποιος καλός τρόπος αντιστάσεως στο κακό? Ναι, η οδός του Χριστού. Στη λειτουργία ο Κύριος δεν επιδιώκει να μας διδάξει να θαυματουργούμε. Κατά την επιγή ζωή του ουδέποτε επιτέλεσε κάποιο θαύμα για τον εαυτό του. Ζούσε παραδομένος το κρίνοντι δικαίως. Στην Παλαιά Διαθήκη, ένας άγγελος κατήχε αρκετή δύναμη να τρέψει σε φυγή τις στρατιές των εχθρών του Ισραήλ. Ένας μόνον άγγελος αρκεί να καταργήσει κάθε ανθρώπινη μοχθηρία, και ο Κύριος θα μπορούσε να έχει καλέσει 12 λεγεώνες αγγέλων. Ωστόσο αρνήθηκε να το κάνει, διότι ήθελε να μας δώσει αλάνθαστο και ασφαλές υπόδειγμα, δυνάμει του οποίου θα εξέλθουμε νικόντες και να γίνουμε κύριοι και θεοί καθομοίωσιν εκείνου. Η μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας είναι συναρπαστική. Οι μάρτυρες οδηγούνταν ανά χιλιάδες στη σφαγή. Στη Ρωσία και σε άλλες χώρες το κομμουνιστικό καθεστώς ανατράπηκε δίχως όπλα, δίχως να ρίξουν μία σφαίρα, μόνο με τα αίματα των μαρτύρων. Ήδη στη δεκαετία του 1970, κατά την αιχμή του ψυχρού πολέμου, ο Άγιος Σοφρόνιος έλεγε ότι ήταν αδύνατο να συνεχιστεί εσαΐ η αιματοχυσία αυτή στη Ρωσία και ότι μια μέρα το αίμα των μαρτύρων θα θριάμβευε. Πράγματι, ο λόγος του επαληθεύτηκε, το καθεστώς έπεσε. Δεν μπορούσε να εξακολουθήσει για πάντα, διότι το αίμα των μαρτύρων υπερνίκησε το μίσος. Το μίσος και το κακό δεν μπορούσαν πλέον να υποστασιαστούν και το σύστημα κατέρευσε. Παρατηρούμε το ίδιο φαινόμενο και στις απαρχές του χριστιανισμού και στη σύγχρονη εποχή. Το μαρτύριο είτε πρόκειται για το εσωτερικό της συνειδήσεως, είτε για το φυσικό θάνατο, είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος εξαλείψεως του κακού. Κατ' ουσίαν, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να σφαγιάσουμε το κακό εντός μας, να πούμε «Κύριε,
Μεμεστομένος κακίας ημί και άξιος βασανίζεστε υπ' αυτής ένεκα της φαύλης μου πολιτείας, ήλαιος γενούμι. Το τελευταίο σκαλί της κλίμακας των μακαρισμών είναι «Μακάρι η διδιωγμένη ένεκαινε μου». Η ύψιστη μορφή της παρουσίας του Σταυρού στη ζωή μας είναι το μαρτύριο. Ο αληθινός μαθητής του Χριστού είναι πρόθυμος να βαστάσει το Σταυρό του ως το τέλος, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή του, προκειμένου να ευαριστήσει σε εκείνον που ανέλαβε Σταυρό και θυσίασε τη ζωή του για τη σωτηρία μας. Δεν θα νικήσουν οι χριστιανοί χρησιμοποιώντας την ευφυΐα και τα επιτιδεύματα του κόσμου. Θα νικήσουν μόνον ακολουθώντας με εμπιστοσύνη το υπόδειγμα του Κυρίου. Το αίμα των μαρτύρων είναι το ισχυρότερο και ενδοξότερο όπλο πάνω στη γη. Η Εκκλησία είναι ακλόνητη, διότι έχει ως ακρογωνιαίο λίθο το Χριστό και είναι θεμελιωμένη στα αίματα των Αποστόλων και των μαρτύρων. Εκπλησόμαστε διαπιστώνοντας πόσο εναργός υπήρχε η συνείδηση αυτή στη ζωή των Αγίων και εν γέννη των Ορθοδόξων λαών. Συνάμα όμως προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι στις μέρες μας σταδιακά εκλείπει. Δεν υπάρχει για εμάς άλλη θεωρία που αξίζει να ακολουθήσουμε πέρα από εκείνη που μας φανέρωσε ο Κύριος ως ο αμνός του Θεού. Ούτε υπάρχει άλλη υπόθεση στον ουρανό και στη γη εκτός της δοξολογίας των αγγέλων και των ανθρώπων προς το Θεό για την άκρα ταπείνωση και το φρικτό πάθος του χάριν της σωτηρίας μας. Μόνο ένα ήθος έχουμε ενώπιόν μας, το ήθος των λόγων του Ισαΐα, με τους οποίους αρχίζουμε την προσκομιδή της Θείας Λειτουργίας. Η Λειτουργία χαράσει εντός μας τη μορφή εκείνου που πλούσιος ον εν θεότητη διημάς επτόχευσεν ή να ημίστη εκείνου πτωχία πλουτίσουμεν. Η μορφή του τη τρόσκει την καρδιά με ζωοποιό πληγή, πρόκειται για την έλξη του Σταυρού στη ζωή μας. Γι' αυτό, στο τέλος της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, τα τετρωμένα μέλη του Χριστού, έχοντας ανταλλάξει πλήρως τη ζωή τους με τη ζωή του Θεού κατά το μυστήριο, κράζουν τα φοβερά και ακατάληπτα για όσους δεν έχουν λάβει πείρα της Αγίας αυτής ανταλλαγής, λόγια. «Ίνιστε και τετέλεστε, όσον εις την ημετέραν δύναμην Χριστέ ο Θεός ημών, το της εις οικονομίας μυστήριον. Έσχομεν γάρ του θανάτου σου την μνήμην, είδομεν της Αναστάσεώς σου των τύπων, ενεπλήστημεν της ατελευτήτου σου ζωής, απειλάψαμεν της ακενότου σου τρυφής, εις και εν το μέλλοντι πάντας ημάς καταξιωθήνε ευδόκισον, χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του Αγίου και αγαθού και ζωοποιού σου πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Βοηθάει να αποβάλουμε το φόβο της ήττας σε αυτό το κόσμο, εάν όντως θέλουμε να μην χάσουμε τη χαρισματική έλξη του Σταυρού. Πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό του αγωμένου του Θείεσθε, αμνού του Θεού. Εν την ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθε, δηλαδή αποδείχθηκε η αθωότητά του. Η κρίση και η δικαιοσύνη του έλαμψαν εν δόξος, ως φως μεσημβρίας. Ο εχθρός επιχείρησε να τον εξαπατήσει, υποσχόμενος να του δώσει όλα τα βασιλεία της γης, αλλά ο Κύριος απέρριψε τον πειρασμό. Ωστόσο, μετά το πάθημα του θανάτου, ο Θεός Πατέρας του παρέδωσε όχι απλώς τα βασιλεία της γης, αλλά και τη βασιλεία των ουρανών, όπως ο ίδιος ανήγγειλε, «Εδόθη μη πάσα εξουσία, εν ουρανό και επί γης». Εκείνο που πάντοτε είχε ως Θεός, το έλαβε και ως άνθρωπος, και εκείνα με τα οποία προσπάθησε ο πειράζων να τον δελεάσει στην έρημο, ο Κύριος τα έλαβε υπερ εκ περισσού για όλη την αιωνιότητα, υπομένοντας σταυρό και ανάσταση. Ο Κύριος προσευχήθηκε για τους μαθητές του, προλέγοντας ότι θα εκδιωχθούν, θα θανατωθούν, ωστόσο ούτε μια τρίχα από την κεφαλή τους δεν θα πέσει. Τι αντιφατικός λόγος! Μολονότι ο Θεός ενδέχεται να επιτρέψει το μαρτύριο της φυσικής υπάρξεώς τους,
θα τους χαρίσει την τελείωση της πνευματικής τους υποστάσεως, ώστε να βρίσκονται αενάως στην παρουσία του και να συμβασιλεύσουν μαζί του εις τους αιώνας. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του, «Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Οφείλουμε επομένως να θυμόμαστε ότι σε αυτόν τον κόσμο είμαστε ως τα πρόβατα του Χριστού ανάμεσα στους λύκους και όχι ως λύκοι ανάμεσα σε λύκους. Ας μην είμαστε φιλόδοξοι κατά το φρόνημα του κόσμου, διότι τότε θα φτάσουμε να μισήσουμε ακόμη και τους αδελφούς μας, οι οποίοι γίνονται εμπόδιο στην εκπλήρωση των φιλοδοξιών μας. Ας έχουμε ως μόνη φιλοδοξία να μιμηθούμε τον Κύριο, ώστε να παραμείνουμε οικείοι στο πνεύμα Του και να μην εκπέσουμε στα κοσμικά πρότυπα. Τότε αναμφίβολα η νίκη θα είναι δική μας, αν και πιθανόν όχι πάνω στη γη. Πολλοί μάρτυρες δεν είδαν τον καρπό της νίκης τους στη δική τους ζωή. Εν τούτης, τον βλέπουμε και τον απολαμβάνουμε εμείς τώρα, ενώ και αυτοί τον βλέπουν με έτερο, ήδη θριαμβευτικό τρόπο στη Βασιλεία του Θεού. Ζούμε σε αυτό το μοναστήρι και δεν θέλουμε να το χάσουμε, διότι είναι ο τόπος όπου έχουμε τη δυνατότητα να τελούμε τη Θεία Λειτουργία και να κατατριφούμε στη χάρη και τις δωρεές της. Εάν βιώνουμε σωστά τη λειτουργία, ουδέποτε θα εξέλθουμε από αυτή χωρίς τετρωμένη καρδιά. Τίποτε άλλο δεν τυτρώσκει βαθύτερα την καρδιά ή μη το κάλος της αγάπης του Χριστού, όπως εκφράζεται και βιώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην καρδιά της αναφοράς, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Σι εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες», ως Δημιουργός, «και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, κατά την πρόνοιαν και το σωτηριόν σου, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς, εις τον ουρανόν ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν». Η καρδιά της αναφοράς για εμάς συνοψίζεται στους δύο αυτούς στίχους που εκφράζουν την ιστέλος αγάπη του Θεού. Σκοπός της λειτουργίας είναι να μας μεταδώσει μια θεωρία, να χαράξει μια πλήγη, η οποία θα μας ζωοποιεί διηνεκώς. Αν ποθούμε να φυλάξουμε τη ζωή του Χριστού μέσα μας, πρέπει να φέρουμε τα στίγματα και τις πληγές Του, διότι αν είμαστε μαθητές του Σταυρού Του, θα είμαστε συνάμα μαθητές της μακαριότητάς Του. Ως εδώ για σήμερα, θυμίζω ότι διαβάσαμε από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία Ζαχάρου «Ετείτε και δοθήσετε ημίν», έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας, μονή που ίδρυσε ο Άγιος Σοφρόνιος Ζαχάροφ. «Ετείτε και δοθήσετε ημίν», αυτό το έχει πει ο Χριστός όλους εμάς τους χριστιανούς, το ξεχνάμε ή δεν πιστεύουμε τόσο ότι μπορεί αυτά που του ζητάμε να μας τα δώσει ο Θεός, γι' αυτό και δεν προσευχόμαστε με τη θέρμη που χρειάζεται και που μας λένε οι Άγιοι να το κάνουμε. Ή όταν ετούμεθα από το Θεό πράγματα, αυτά αφορούν συνήθως όχι την αιωνιότητα, αλλά αυτήν εδώ την παρούσα ζωή, και καλά κάνουμε, και άνθρωποι είμαστε και έχουμε ανάγκη σε ελληματική, πλήρως ελληματική, επομένως ζητάμε και αυτά, αλλά μην ξεχνάμε την αιωνιότητα. Και όταν λέω αιωνιότητα, δεν εννοώ τη ζωή μόνο μετά το θάνατο ή τη δεύτερα παρουσία. Η αιωνιότητα είναι ο ίδιος ο Θεός, και ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας, σε αυτήν εδώ τη ζωή, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, τον κόσμο που ο ίδιος ο Θεός δημιούργησε. Επομένως, το να ζει κάποιος εδώ όπως έκαναν οι Άγιοι με προοπτική αιωνιότητας, σημαίνει ότι προσδοκά την έλευση πλήρως της αιωνιότητας.